χειροπέδεσε φαρμακοποιό στο Ηράκλειο που φέρεται να πραγματοποιούσε ψεύτικα rapid test. Καταγγελία στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει φτάσει. Αυτό που ξέρω είναι αυτό που έχει δημοσιευθεί. Ο υγειονομικός φέρεται να είχε στήσει ολόκληρη φάμπρικα με τους αρνητές των τεστ πελάτες του να έχουν βρει στο πρόσωπό του τον άνθρωπό τους. Εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση τέτοιοι συνάδελφοι να βγαίνουν έξω από το σώμα των υγειονομικών φαρμακοποιών και να μην αμαυρώνουν σε καμία περίπτωση τη μεγάλη πλειοψηφία όλων των φαρμακοποιών, οι οποίοι έντιμα έχουν κάνει στο ακέραιο το καθήκον τους. Οι πληροφορίες για τον εξυπηρετικό φαρμακοποιό είχαν φτάσει εδώ και μέρες στην αστυνομία. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση προκειμένου οι αρχές να επιβεβαιώσουν τα καταγγελόμενα. Ένας αστυνομικός προσποιούμενος στον πελάτη πήγε στο φαρμακείο και ζήτησε το δικό του αρνητικό τεστ. Ο φαρμακοποιός μπήκε αμέσως στο νόημα και χωρίς χρονοτριβή ζήτησε το ΆΜΚΑ και καταχώρησε στην πλατφόρμα ως αρνητικό ένα τεστ που ποτέ δεν πραγματοποίησε. Αμέσως μετά το δόλωμα, αστυνομικός της ασφάλειας Ηρακλείου του έδωσε για να τον πληρώσει ένα προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Πήρε τα ρέστα μαζί με τη βεβαίωση και βγήκε έξω από το φαρμακείο όπου τον περίμεναν οι συναδελφοί του, οι οποίοι και στη συνέχεια προχώρησαν σε έρευνα και εν τέλει στην προσαγωγή του φαρμακοποιού. Δεν είναι ο κλάδος, δεν απαρτίζεται από αγγέλους. Σίγουρα και ανάμεσά μας υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν παρανόμως κάποια πράγματα και να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Το κλιμάκιο της ασφάλειας ελέγχει και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φαρμακοποιού προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος των εξυπηρετήσεων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο και σε δεύτερη φάση θα λάβει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου όλα τα απαραίτητα μέτρα εναντίον του συναδέλφου ώστε να διερευνηθεί και να καταλογιστούν οι οποιοσδήποτε ποινές προβλέπονται μέσα από τα πειθαρχικά μας όργανα. Υπάρχουν πελάτες, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα αυτό, το ζείτε καθημερινά, έρχονται εδώ και σας ζητάνε να κάνετε τέτοιες πράγματα. Σαφώς, καθημερινά στο φαρμακείο έρχονται συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς ζητούν να γίνουν τεστ ή να μην γίνουν τεστ ή να γίνει μια διαδικασία τέλος πάντων η οποία δεν προβλέπεται από τον νόμο για να υποφεληθούν οι ίδιοι κάποιες κατάστασεις. Ο 59χρονος φαρμακοποιός έχει συλληφθεί και παραπέμπεται στο αυτόφορο με τις κατηγορίες ψευδείς ιατρικές παρεμβάσεις και παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών να το βαρύνουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα καλύψουμε, δεν θα δικαιολογήσουμε αυτή την ενέργεια και θα ζητήσουμε και σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο τη βαρύτερη ποινή που μπορεί να υπάρξει.